Στοιχεία σχετικά με τη διαμόρφωση του τόπου της τραγωδίας λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων κατατέθηκαν στον ειδικό εφέτη ανακριτή στη Λάρισα από συγγενείς των θυμάτων. Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης άρχισαν να αποχωρούν από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας οι συγγενείς των θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Εξερχόμενη του Μεγάρου, η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη, είπε πως επισκέφθηκε σήμερα το δικαστικό μέγαρο προκειμένου να καταθέσει και να βοηθήσει όσο μπορεί στην ανάδειξη της αλήθειας. Στη μνήμη του παιδιού μου, με μεγάλο σεβασμό, ήρθα σήμερα να καταθέσω και να βοηθήσω όσο μπορώ για την ανάδειξη της αλήθειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους που στέκονται δίπλα μου. Το μόνο που ζητάμε από εσάς, το ζητάω, είναι αξιοπρέπεια και σεβασμό και ανθρωπιά. Καταθέσετε κάποια νέα στοιχεία? Ό,τι έχω καταθέσει, έχω κάνει κατάθεση στον κύριο πρόεδρο, τον ανακριτή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώνεται πως αναμένεται από τους συγγενείς να κατατεθούν και μηνύσεις κατά προσώπων από όλες τις αρχές που διαχειρίστηκαν το δυστύχημα τις πρώτες ώρες αλλά και τις πρώτες ημέρες που ακολούθησαν.